Γνωρίζουμε λοιπόν ότι το διάγραμμα χωρίζεται σε χρονοπλαίσια. Ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια και κατεβαίνουν κάτω. Εδώ η Z-Trade δεν έχει το ετήσιο. Κάτι που τους έχω στείλει και πολλές φορές μήνυμα, να βάλουν και αυτό το χρονοπλαίσιο μέσα. Ναι, λίγο έτσι. Τώρα τα μικρόφωνα σας λίγο, ναι, να τα έχετε κλειστά, γιατί κάθε... Φοράω και τα ακουστικά και είναι κατευθείαν μέσα στα αυτιά μου. Αρχίζοντας λοιπόν από το μηνιαίο χρονοπλαίσιο. Η μετοχή έχει κάνει από το 17 μία διαδρομή μέχρι το 1.13. Μέχρι το 1.11. Αυτό εδώ το υψηλό που έκανε τον Ιούνιο του 17, που μας λέει 4.73, αυτό είναι το απόλυτο νούμερο stop σε κάθε ανωδική προσπάθεια της μετοχής. Και εδώ το είδαμε, εδώ καν δεν το πλησίασε, εδώ το κοντοπλησίασε και έλεγα τότε και στο φίλο το Βασίλη, κάτσε να δούμε αν σπάσει το 4.73, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι απόλυτο stop, επειδή πάει να συναντήσει το νούμερο αυτό για πρώτη φορά. Δεν το έχει ξανά. Δεν έχει ξανακάνει την προσπάθεια και να πάει να γράψει ακριβώς το 4.73. Έτσι. Εδώ το κοντοπλησίασε και με το εκεί πήρε κάτω για τους λόγους τους γνωστούς. Το 4.73 και με το σαν πρώτο σημείο και το 4.388, 4.40 να το βάλουμε χοντρικά, δημιουργούν μια ζώνη πλέον ισχυρής αντίστασης. Και το λέω αυτό διότι κατά την άνοδο μεταξύ των ορίων 4.73 με 1.11 μεταξύ λοιπόν, επαναλαμβάνω, μεταξύ του 4.73 και του 1.11 λέμε και εξετάζουμε και είναι και το α και το ω μέσα σε αυτό το εύρος ποια είναι η επικρατούσα τάση. Η επικρατούσα τάση μέσα στο εύρος αυτό είναι καθοδική και δεν είναι ανωδική. Το ότι έκανε το ανωδικό εδώ ήταν ανωδική. Αυτό είχε καθορίσει ανωδική τάση, αλλά με την πτώση ξαναγύρισε σε πτωτική τάση. Και γι' αυτό ήρθε αυτή η άνοδος. Λόγω του υψηλού ακτινού. Τότε, Ιούνιος του 17. Από αυτόν τον μήνα, από αυτό το έτος και μέχρι σήμερα, επαναλαμβάνω, η τάση είναι τότε και δεν είναι μάλλον ανωδική. Δεν έχει ανωδική τάση. Και για να τη βάλει, για να αλλάξει δηλαδή η τάση σε ανωδική, ποιο είναι το νούμερο? 3. Μπορεί να πει κάτι. 4.88 είναι. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Από τότε η ΔΕΗ έχει δώσει τον ΑΔΜΙΕ. Το έχει συμπεριλάβει το διάγραμμα αυτό? Έχει γίνει σαν να λέμε, πολλοί το αντιμετωπίζουν σαν μια μορφή split. Έχει, δηλαδή το 4.70 στην ουσία είναι σαν να λέμε 2.70, ξέρω εγώ. Συμπεριλάμβα. Εγώ θα ήθελα να μην τα μπερδεύεις. Εγώ βλέπω ότι το διάγραμμα της ΔΕΗ... Δεκτό. Και το χέρι που την κινεί και βάζει τα όρια, τη διακύμανση σε όρια και είναι αποτυπωμένα και καταγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό χαρτί. Σύμφωνοι. Αυτό. Από εκεί και πέρα
Είναι παιδιά, είναι προσαρμοσμένες τιμές αυτές. Δεν ξέρω ποιος ρώτησε. Τάκη, είναι προσαρμοσμένες. Δεν έχουμε αφήσει τον gap. Κοίτα, όχι, εγώ θέλω... Όχι, το λέω γιατί το ίδιο έχουμε. Το ίδιο διάγραμμα έχουμε. Είναι προσαρμοσμένες οι τιμές. Αν το πας πιο πίσω δηλαδή, δεν υπάρχει τον gap της απόσχησης του ΑΔΜΙΕ. Έχει γίνει προσαρμογή. Θυμάσαι που το λέγαμε τότε που λέω από τη στιγμή που έβγαλε ξεχωριστό διάγραμμα ο ΑΔΜΙΕ. Τελείωσε. Έγινε προσαρμογή της τιμής πλέον. Έτσι. Τελείωσε. Γι' αυτό θα εξετάζουμε ξεχωριστά τα δύο διαγράμματα. Ακριβώς. Και... ναι, αυτό σίγουρα. Αλλά θέλω να σου πω, δηλαδή, λέει ο άνθρωπος, μην βλέπει άλλες τιμές. Αυτή είναι η τιμή της ΔΕΗ. Αυτή είναι η τιμή της ΔΕΗ. Α, έτσι ναι. Έχει γίνει προσαρμογή αυτό. Τελείωσε. Ναι, ναι, ναι. Πάμε παρακάτω. Η τιμή, όταν λέμε η ΔΕΗ έκανε ένα υψηλό, ένα χαμηλό και έκλεισε σήμερα εκεί, αντιπροσωπεύει τη ΔΕΗ. Διαφορετικά στοιχεία δίνει ο ΑΔΜΙΕ. Λοιπόν, το αναλαμβάνω. Τα όρια της διακύμασης, της ταλάντωσης που κάνει από το 17 και μέχρι σήμερα είναι και σημαντικό νούμερο, είπαμε το 4,73. Αυτό. Και μέσα στα όρια αυτά, σαν οριζόντιο κανάλι να το πω, δεν υπάρχει ανωδική τάση. Εδώ έχουμε ένα καταπληκτικό, αν το πάρουμε δηλαδή και στην κυριολεξία, ότι η τάση ήταν καθοδική, εδώ ήταν αυτή, ήταν η ισότητα τα μπάρα. Αυτό ήταν μια μπάρα η οποία ενεργοποιήθηκε με αυτή. Με το που έγραψε δηλαδή το 4,11, το long έπρεπε να κλείσει. Και θέλω να κάνω τα εξής δύο ερωτήματα. Ποιος έχει ΔΕΗ και σε τι τιμές την έχει. Και με τι σχέση πάνω σε ορίζοντα. Την έχει για trade, την έχει για μάκρο. Μάκρο όταν κάνει τις βουτιές, ναι, προς το 1,70 και κάτω, να πάει να χτίσει θέση. Από το, εδώ μάλλον έχει οριοθετήσει καινούριο, από το 1,45. Μάκρο τοποθέτηση για μένα είναι από το 1,45 πλέον και κάτω, έτσι. Και κάτω. Και κάτω, ναι. Δηλαδή να πιάσω το χοντρικά 1,50 με 1,10. Ναι. Εννοείς να γυρίσει πάλι κάτω εκεί αυτό. Όχι, λέω, ποιος έχει μετοχές τώρα της ΔΕΗ και με τι ορίζοντα και με τι τύπο επίσης είτε. Από ό,τι κατάλαβα και από τα φόρουμς και από το δικό μας που διαβάζω, περισσότερο ότι θέλουν τα μακροπρόθεσμη οπτική. Έτσι, δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Βλέπετε ότι οι κινήσεις είναι ζικ-ζακ. Δεν είναι σταθερή ανωδική και να σου πάει από τα 1 ευρώ στα 10-13, όπως έκανε εδώ το 12, σταθερή πορεία πάνω. Έτσι. Εδώ είχαμε το ανωδικό, αλλά είχαμε ένα απότομο πτωτικό. Εδώ είχαμε ένα μικρό ανωδικό. Κοιτάξτε με μία μπάρα πόσες, με ένα μήνα δηλαδή, που πήρε μία, δύο, τρεις, τέσσερις μήνες, μη βάλω τους υπόλοιπους μέσα της πλάγιας κίνησης, τους πήρε πίσω με ένα μήνα. Εδώ δηλαδή προσπάθεια τόσο μηνών, με ένα μήνα πήγε στον κουβά, αέρας. Εγώ λέω λοιπόν ότι χοντρικά από το 1,50 και κάτω, κάποιος που έχει χρήματα θα πει π.χ. 1.000 ευρώ. Θα πάρω και τα 1.000 ευρώ ΔΕΗ, αν καταφέρω και χτίσω μια θέση μεταξύ 1,50, 1,30. Μην περιμένει, ας πούμε, και το 1,10. Εάν πάει και στο 1,10 και δεν έχει χρήματα, θα πει το εξής. Τα 500 ευρώ μάκρο και τα άλλα 500 μέσα έξω. Γιατί? Για να κερδίζεις πάντοτε τη διαφορά με το trading και να κατεβάζεις το μέσο όρο. Αν ο μέσος όρος είναι λοιπόν στο 1,50 και με το 50% των 500 μετοχών μέσα έξω, να κατέβει στο 1,40, 1,35, δηλαδή το δικό σου το μέρισμα.
Δεν περιμένει τη μία την εταιρεία. Συν βέβαια τη εταιρεία. Έτσι. Εδώ. Για να φύγουμε από το μηνιαίο, το ζουμί του μηνιαίου είναι λοιπόν η ζώνη αντίστασης, οχυρό, δεν περνά ούτε με αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, αν πούμε ότι με το Χ θα έρθει στο 4,73, πρέπει να περάσει πρώτα από το 4,388, 4,40, για να πάει στο 4,73. Άντε να πάει να γράψει και 4,74, 4,75, έστω και 4,80. Και για φανταστείτε μία μπάρα που να ανεβαίνει, να ισχωρεί μέσα στη ζώνη, να τις βγαίνουν οι πολιτές και να μαζεύει η μπάρα. Και πολύ αγχωτικό θα έλεγα τώρα, θα με άγχωνε αν είχα μετοχές και έβλεπα τη μετοχή να εκτελεί ανωδικό, δυνατό, κάθετο προς τη ζώνη. Από εδώ που είναι, έτσι, κάθετο μέσα στη ζώνη. Ξέρετε τι θα έκανα, θα έδινα όλη μου τη θέση, και το μάκρο και το τρέντι. Κάθετες κινήσεις σε προηγούμενες κάθετες μπάρες είναι θάνατος για τη μετοχή. Είναι ο τύπος βέ που λέμε. Φεύγω από το μηνιαίο. Καταλάβαμε λοιπόν ότι στο μηνιαίο δεν υπάρχει ανωδική τάση. Τουλάχιστον για τους μακροπρόθεσμους. Οι μακροπρόθεσμοι καλά θα είναι πάλι να περιμένουν, εφόσον δεν πιάσαμε την ευκαιρία, εγώ βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν πιάσαμε την ευκαιρία που μας έδωσε, παρόλο που εκείνη την ημέρα, μία-δύο ημέρες πριν πιάσει το νούμερο το 1.45, μαζί με τον Νίκο και με τα παιδιά στην Premium, είχαμε πει το 1.46. Και θα το δούμε γιατί, στην πορεία γιατί ήταν το 1.46. Εκεί μάλιστα ήταν μια πολύ καλή τιμή να πάρεις, λέμε, για παράδειγμα, τις χίλιες μετοχές και να τις διαχειριστείς 50% trading και 50% μάκρο. Στο εβδομαδιαίο. Τι μας λέει, τι μας είπε η πρόσφατη κάθοδος, τι μας είπε, ότι το χαμηλό το 1.45 που έγραψε έβαλε πάλι τη μετοχή σε πτωτική τάση. Επομένως, κατά την άνοδο να προσέχουμε περιοχές, μην γυρίσει ξανά κάτω, που θα δώσουν σήμα. Και εδώ έχουμε ενεργοποιημένο σήμα. Πτωτικό. Πτωτικό. Αν πάμε με μεθοδολογία, λέμε ότι αυτή η μπάρα του Μαρτίου που έπιασε το 1.45.3, εδώ έχουμε το 1 low swing, εδώ έχουμε το άλλο, εδώ έχουμε ένα άλλο και κάπου και εδώ. Επομένως, διασπώντας τουλάχιστον τα δύο, είναι σε πτωτική τάση. Εντάξει, Νίκο, δεν μπορώ να δω τώρα. Θα το δω μετά. Λοιπόν, εδώ υπήρχε ένα χάσμα. Πριν την πτώση. Snapshot πήρα, δεν είναι τίποτα. Ναι, ναι. Πριν την πτώση. Πείτε ότι η μετοχή ήταν εδώ. Πού ήταν εδώ. Και έρχεται η πρώτη μπάρα, το πρώτο συμβάν του κορονοϊού που έπιασε όλο το χρηματιστήριο και έπεφτε γερά κάτω. Έτσι. Θα περίμενε κανείς τουλάχιστον εδώ στο 1.46 που αρχίζει και το χάσμα. Εδώ έχουμε το χάσμα, έτσι. Μία μπάρα με την άλλη. Δηλαδή κενό τιμών. Και στην προσπάθεια λοιπόν να πάει να γράψει τιμές που δεν τις είχε γράψει. Κενό τιμών. Gap. Χάσμα. Οποιαδήποτε αγορά πάνω από το 1.46
δεν ήταν κατά την ώρα της πτώσης, γιατί δεν ήξερα στην αντίδραση και πόσο θα διαρκέσει, γιατί μπορώ να σας δείξω περιπτώσεις πολλές, ότι όχι μόνο η μπάρα που έπεφτε πάνω στο gap πήγε και πολύ παρακάτω. Έτσι. Αδμιέ. Την αναφέρω γιατί έχει σχέση. Και υπάρχει αντίστοιχο χάσμα και ο Αδμιέ πήγε κοντά στη βάση αυτή. Αντίστοιχα. Πολύ κοντά. Λοιπόν. Ποιοι έχουν μετοχές και τι κάνουν και εξαρτάται σε τι τιμή. Την έχουν κάτω τουλάχιστον από τα 2.40, θα είναι η κερδισμένη της υπόθεσης. Όσοι την έχουν πάνω από τα 3, δηλαδή στο προθετικό κύμα εδώ και στη μεγάλη πλαγιοκίνηση, πλαγιοσόρευση που εγκλώβησε πάρα πολλούς. Πάνω κοντά στα 4.422. 4 χοντρικά μέσο όρο. Όσοι είναι πάνω λοιπόν από τα 3 χοντρικά ή είναι κοντά στα 3 ευρώ, να ξέρετε ότι η μετοχή έχει πλησιάσει το πρώτο σημείο αντίστασης. Και είναι με το δάχτυλο σκανδάλι, εάν δούνε την προωθητική μπάρα, επειδή είναι εβδομάδα και έχει λήξει η εβδομάδα με την επόμενη, πας και πιάσουν το 3.24, 3.25. Το 3.25 με το υψηλό αυτό 3.40 είναι ζώνη αντίστασης. Πάνω στο εβδομαδιαίο, έτσι, στο εβδομαδιαίο χρονοπλαίσιο. Εγώ αν είχα δηλαδή μετοχές με μέσο όρο κόστος στα 3 ευρώ, πλησιάζοντας στα 3 ευρώ, θα κοιτούσα εκείνη την ημέρα αν χτυπάει το 3.1-3.2, θα έφευγα με το 50% και με το δάχτυλο στη σκανδάλη, όσο πλησιάζει προς το 20, 3.20, 3.25, ανάλογα εκείνη την ημέρα, είμαι πάνω στο ταμπλό συνέχεια. Βλέπω την εξέλιξη των παρών, έχω μπει σε μικρότερα χρονοπλαίσια. Αντιλαμβάνουμε για πού το πάει, γιατί στόχους δίνει, μικρότερο χρονοπλαίσιο, 15 λεπτό, 10 λεπτό, 30 λεπτό, έστω και 60 λεπτό. Και αντί χοντρικά να είχα μία εικόνα για το 3.20, να μου δίνει ένα στόχο 3.25. Οπότε να αλλάξω την εντολή μου, να τη μεταφέρω στο 3.25. Να κερδίσω, ας πούμε, αυτά τα 4-5 σέντς ακόμα. Εξυπακούεται λοιπόν ότι κοντά στα 3 όσοι έχουν, εκεί κοντά προσωπικά αυτό θα έκανα. Και οι υπόλοιποι που είναι εγκλωβισμένοι, και ξέρω πολλούς που είναι, έτσι που αγοράζαν, ας πούμε, στο 4-10, να περιμένουν, τι να περιμένουν, να γυρίσει κάτω. Προσωπικά λοιπόν εγώ, είτε και στα 4 ανάμουνα, εκεί στη ζώνη 3.25 χοντρικά με 3.40 και στα 4 να είχα μέσο όρο, θα έφευγα. Έτσι, γιατί η κίνηση αυτή εκτελείται από καθοδική τάση. Στήριξη λοιπόν στην τρέχουσα τιμή που είναι. Και για stop loss εγώ θα ορίσω το 2.64. Για φανταστείτε, επόμενη μπάρα που θα έρχεται να κατεβαίνει. Εδώ είναι βέβαια μια άλλη τεχνική και άμεση ανταπόκριση και αντανακλαστικά του trader. Να κάνει κίνηση short την ώρα που η επόμενη μπάρα, εδώ έχουμε το κλείσιμο, το οποίο είναι στο 2.90. Η επόμενη μπάρα να αρχίσει να κατεβαίνει στο 2.90, να σορτάρω για να πάω να πάρω μια κίνηση μέχρι και το 2.75.
Αλλά αν, είχα, αν έχω long κάτω από αυτή εδώ την μπάρα, γιατί αυτή εδώ θεωρείται short center bar, έτσι. Αυτή εδώ είναι short center bar. Νέα short center bar. Εδώ είναι η short center bar η οποία έχει ενεργοποιηθεί με αυτή. Υπάρχει δηλαδή πτωτικό σήμα στο 2,59, 2,58, ένα cents παρακάτω. Έδωσε κίνηση, έδωσε. Δεν έχει σοπάρει όμως το short. Αυτά είναι οι κινήσεις του trader ανάλογα με το χρονοπλαίσιο που έχει επιλέξει. Και έχει ένα χάσμα. Πού το έχει το χάσμα? Στο 2,21. Σημαντικό λοιπόν είναι ότι τα χαμηλά τουλάχιστον αυτή της μπάρας και αυτής, το 2,34 με το 2,376, 2,38, μπάρα που θα κατεβαίνει πτωτικά και θα γράψει 2,33, θα τη στείλει κατευθείαν στο 2,20. Και το 2,20 δεν θα σταματήσει εκεί μπάρα, για κοιτάξτε ότι από εδώ μέχρι εδώ είναι ανοιχτή. Και το θέμα είναι να μην μπει πτωτική επόμενη μπάρα ή οποιαδήποτε μπάρα στο μέλλον, εβδομαδιαία, ίσως και τη μηνιαία, γιατί παρακολουθούμε και τη μηνιαία, να μην μπει κάτω από αυτό το χαμηλό, το 2,34. Θα μου πεις, Τάκη, υπάρχει και ένα gap εκεί πάνω, επειδή έγινε αναφορά. Έχει γίνει αναφορά για το πρώτο πτωτικό χάσμα εκκίνησης. Θα το κλείσει. Γίνεται όμως να κάνει μια κίνηση να πάει να κλείσει αυτό, χωρίς να έχει κλείσει αυτό. Διαβάλλετε κάτι το μυαλό σας έτσι να σκεφτεί. Κίνηση ανωδική που πρέπει να περάσει. Αντίσταση αυτή, αντίσταση αυτή, αντίσταση αυτή για να μπει στο χάσμα που η πάνω πλευρά του χάσματος που είναι στο 4.11.8, 4.12 είναι το απόλυτο stop. Αλλά κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, προς το χάσμα, τουλάχιστον στο 4.12 είναι αδύνατη, τη θεωρώ τόσο δύσκολη και ας μου λένε ότι όλα είναι εφικτά. Προτού να έχει κλείσει αυτή την περιοχή. Αν θέλει να κάνει την κίνηση, δηλαδή να προετοιμάσει, να μαζέψει δυνάμεις, θα πρέπει να αρχίσει να ξανά την πλαγιοσόρευση, να συνεχίσει την πλαγιοσόρευση, να κάνει και ένα καθοδικό, να πάει να κλείσει το χάσμα, να του δώσει με ένα καλύτερο σχηματισμό από ότι είναι εδώ. Καλύτερο και ισχυρότερο σχηματισμό για να το πάει απάνω στην πάνω πλευρά του χάσματος. Στο πρώτο χάσμα. Και πάμε να δούμε και την περίπτωση του χάσματος του Μαΐου. Που ναι, με βέβαια ήρθε και έγραψε την τιμή του, αλλά βλέπουμε ότι το χάσμα είναι ακόμα ανοιχτό. Τι λέμε στα χάσματα? Τα χάσματα κλείνουν, κύριοι, μόνο με σώμα. Εδώ έχουμε σκιά. Η μπάρα άνοιξε εδώ, πήγε χαμηλό και συνέχισε απάνω. Η μπάρα έπρεπε να έχει κλείσει εδώ για να θεωρηθεί αυτό εδώ το χάσμα κλειστό. Και είναι ένα σημαντικό στοιχείο που δεν θα το ξεχνάω τον αιώνα τον άπαντα μέχρι να το κλείσει. Και θα τρίβω βέβαια και τα χέρια μου εάν δω στο μέλλον κίνηση προς αυτή την τιμή. Τρίβω τα χέρια μου ως αγορασής, έτσι. Από εκεί πέρα. Φεύγουμε λοιπόν από το μέσο πρόθεσμο και μάκρο ορίζοντα σαν χαρακτήρα επενδυτή και πάμε καθαρά στον trader. Του χάσματος, ναι. Το χάσμα, αυτό εδώ λοιπόν είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Γιατί πρέπει να είμαστε πάντοτε σε επαγρύπνηση, να λέμε ότι οτιδήποτε κάνεις και τύχει και
πάρω θέση και μου δίνεις κέρδη, είναι να τα... να χτυπάω και να κλείνω. Χτυπάω και φεύγω. Ανοίγω και κλείνω. Αγοράζω και πουλάω πάρα πολύ γρήγορα. 3, 4, 5% δίνω. 7, 8, ό,τι μου δώσει κίνηση. Κίνηση ανωδική σε σχέση με τις προηγούμενες μπάρες. Η τρέχουσα μπάρα έχει μπει δηλαδή σε αυτή εδώ την μπάρα μέσα, έτσι. Αυτή εδώ είναι. Και πριν από αυτή υπάρχει και η προηγούμενη. Που έχει κάνει χαμηλό, που έχει κλείσει η προηγούμενη, εδώ. Εφόσον λοιπόν η τρέχουσα μπάρα μπήκε σε αυτή την μπάρα, μπορεί να την πάρει όλη ανωδικά. Ποια είναι τα αγκάθια της? Εδώ. Το 295-296 θα πρέπει να πατήσει απάνω για να κάνει την επόμενη κίνηση που μέχρι εδώ, μέχρι το 324. Και από το 324 μέχρι το 340 που είναι η ζώνη φωτιάς. Έτσι, περιμένετε, γιατί έχει και τις προηγούμενες κορυφές αναντιστάσεις, αλλά επειδή είναι τα πιο πρόσφατα κεριά της πτώσης. Η τρέχουσα λοιπόν μπάρα, η κάθε τρέχουσα μπάρα σε σχέση με τις προηγούμενες της πτώσεως. Αυτά. Σαν τρέντε λοιπόν θα μπω στο ημερήσιο και σε μικρότερα χρονοπλαίσια και πάλι να εξετάσω ποια είναι η επικρατούσα τάση. Βλέπετε ότι προσπαθώ να έχω και διατηρώ τα διαγράμματα καθαρά, χωρίς γραμμές, παρόλο που θα μπορούσα τώρα να... Κανονικά πρέπει να αρχίσουμε από τη βασική κλασική, να δούμε σχηματισμούς, να αρχίσουμε να χαράζουμε γραμμές και όλα αυτά για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Όμως, εδώ μας ενδιαφέρει η τάση. Ποια είναι η τάση και που έχει δώσει σήμα. Πάμε να το εξετάσουμε. Στην πτώση της. Έπιασε το χαμηλό. Μέχρι εδώ λοιπόν έχουμε πτωτική τάση. Άρα προετοιμαζόμαστε για πτωτικό σήμα. Σε άνοδο που θα κάνει, να πάει να βάλει μπάρα σεταρίσματος. Αυτή ήταν. Η επόμενη δεν την ενεργοποίησε, το χαμηλό της, αφού άνοιξε με gap down. Καινούρια μπάρα. Short. Ούτε αυτή την έχει, ούτε και αυτή η μπάρα έχει ενεργοποίηση. Αυτή έχει όμως, ετούτη εδώ, είχε βάλει ένα σήμα. Έτσι. Αλλά μετά από τέτοια πτώση, λες, εντάξει, εγώ θα ακολουθήσω το σώμα, το σήμα και θα πάω να σου βάλω και το stop loss. Και το βάζω το stop loss πάνω από εδώ. Τρέντες είμαστε, δεν είμαστε μάγοι. Εκτελούμε μεθοδολογίες με πίση και ευλάβεια. Stop loss, take profit και όλα αυτά. Συνεχίζει. Σου κάνει μια κίνηση, σου δίνει κέρδος. Προσδοκάς μεγαλύτερο γιατί σε τρώει η απληστία και λες ότι εγώ βλέπω ένα χάσμα εδώ μέσα και τουλάχιστον να μου κάνει την κίνηση προς το χάσμα και να κλείσω. Προσωπικά, ας πούμε, εγώ περίμενα τότε το 1,84. Ενώ εδώ με είχε στο κέρδος, έτσι. Στο 2.04 με είχε στο κέρδος. Γυρνάει η μετοχή, χάσμα. Χάσμα και πάει και μου κλείνει το stop. Με σοπάρει. Τι κάνει όμως, εδώ μιλάω, ξαναλέω, για να ξεκαθαρίσω ποια είναι η διαφορά μεταξύ trader και investor. Το investor το είδαμε και στο εβδομαδιαίο και στο... και στο μηνιαίο χρονοπλαίσιο. Και πώς πρέπει να περιμένουμε και με υπομονή όποτε και όταν έρθει και δεν θα κυνηγώ από πίσω τη μετοχή για να γίνω investor ας πούμε στα 3 ευρώ, ούτε στα 3,5 ούτε στα 4. Investor θέλω να είμαι κάτω από 1,60, 1,70, 1,50. Η διαφορά λοιπόν και είμαστε στη θέση του trader. Κινήσεις δηλαδή άμεσες, κλείνω, ανοίγω και κλείνω.
Εδώ λοιπόν μου έχει στο πάρει μια, το πρώτο trade, το short. Η μετοχή κάνει αυτό το υψηλό, αυτή εδώ την πάρει, έστω και αυτή, ή έστω και αυτή. Κάποιος λοιπόν αντιλαμβάνεται, όποιος γνωρίζει μεθοδολογίες στάσεως, ότι εδώ μπήκε σε ανωδική συνθήκη και περιμένω την μπάρα που θα μου δώσει το long σήμα πλέον. Και η μπάρα λοιπόν ήταν αυτή. Ενεργοποιημένο το υψηλό της, το 2.51, με την επόμενη, 24 Απριλίου, που έγραψε την ώρα 2.51 είχα υψηλό και σαν τάξη έλεγα πάνω στην πλατφόρμα, γράψε μου το 2.52, είχα έτοιμο το παράθυρο, δεξί κλικ, της με τον αριθμό μετοχών μέσα, την τιμή 2.52 πάνω στο σήμα, ένα cents πάνω από το νούμερο ενεργοποίησης και με έβαζε μέσα. Μου δίνει το κέρδος. Δεν το παίρνω. Με κατεβάζει γιατί το καινούριο υψηλό και γιατί δεν το παίρνω το κέρδος, διότι βλέπω με την μπάρα αυτή ότι μπαίνει σε νέα ανωδική συνθήκη. Ξανά κατέβασμα. Καινούρια μπάρα σεταρίσματος, ενεργοποιημένη με αυτή και μου δίνει δεύτερο σήμα στο 2.58 υψηλό, στο 2.59. Εκεί τι κάνει ο trader που έχει λάβει ήδη αυτή τη θέση. Πυραμιδώνει. Προσθέτει ακόμα 2 συμβόλαια, 4 συμβόλαια, ανάλογα με, με την τσέπη του, με το πορτοφόλι του. Ή αν δεν έχει λάβει την πρώτη θέση, πάει και παίρνει αυτή. Το stop. Έχω το ένα swing εδώ και το stop είχε μπει εδώ κάτω, χαμηλά. Στο 2.03. 2.02, 2.03 επιλέγει ο καθένας.